Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη ραδιόπερα σας απόψε θα παρακολουθήσουμε τον Ορφέα και Ευρυδίκη του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ. Η όπερα αυτή είναι εμπνευσμένη από τον Ορφέα, τον ιδρυτή του ορφισμού, που λέγεται ότι καταγόταν από τη Θράκη και που, κατά τον Ευρυπίδη και τον Εσχύλο, μπορούσε να γοητέψει ακόμα και τις πέτρες με το τραγούδι του. Είναι εμπνευσμένη συγκεκριμένα από έναν από τους μύθους που αφορούν τον Ορφέα, σύμφωνα με τον οποίο ο Ορφέας κατέβηκε στον Άδη για να αναζητήσει την αγαπημένη του σύζυγο Ευρυδίκη, αφού πρώτα μαγέψει τους χθόνιους θεούς και τα τέρατα του Άδη με το τραγούδι του. Η όπερα αυτή αντιπροσώπευε μια αναθεωρητική τάση του λογικού θεάτρου από τη μεριά του Γκλουκ και όταν παρουσιάστηκε στο Παρίσι προκάλεσε τον περίφημο πόλεμο των Γκλουκίστ, των οπαδών του Γκλουκ, και των Πιτσινίστ, των οπαδών του Πιτσίνι, που αντιπροσώπευε την ως τότε ιταλική όπερα σέρια. Η αναθεωρητική διάθεση, τάση του Γκλουκ στην όπερα αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου αισθητικού κινήματος που άγγιξε ολόκληρη την ευρωπαϊκή κουλτούρα και εκφράστηκε με την υποστήριξη μιας εξαγνισμένης κλασικής αρχαιότητας, με την ουμανιστική φιλοσοφία του Βολτέρου, το επιστροφή στη φύση του Ρουσό ή ακόμα τον διαφωτισμό των Ντιντερό, Ντ'Αλεμπέρ και γενικά των εγκυκλοπαιδιστών. Στον πρόλογο στην Άλκηστη, ο Γκλουκ λέει μεταξύ άλλων: «Αποφάσισα να απογυμνώσω την όπερα από τις καταχρήσεις εκείνες που έχουν εισχωρήσει σε αυτήν ή από τη λανθασμένη μεταδοξία των τραγουδιστών. Στοιχεία που έχουν παραμορφώσει την Ιταλική όπερα και την έχουν κάνει από το πιο υπέροχο θέμα που ήταν στο πιο γελίο και το πιο βαρετό. Προσπάθησα ακόμη να περιορίσω τη μουσική στην αληθινή λειτουργία της που είναι η υπηρεσία της ποίησης, χωρίς να διακόπτω τη δράση ή να την πνίγω με ένα άχρηστο πλεονασμό από ποικίλματα. Με λίγα λόγια, επιχείρησα να καταργήσω όλες εκείνες οι καταχρήσεις για τις οποίες καιρό τώρα διαμαρτύρονται, μάταια όμως, ο κοινός νους και η λογική. Πιστεύω ακόμη ότι το κυριότερο μέλημά μου θα πρέπει να είναι η αναζήτηση μιας όμορφης απλότητας. Θα μπορούσε ίσως να αμφισβητήσει κανείς το κατά πόσον η μουσική πρέπει να υπηρετεί την ποίηση ή ότι τα ποικίλματα είναι κατά ανάγκην περιττά. Η ιστορική όμως σημασία του Γκλουκ έγινε στην εδραίωση μιας καινούργιας ισορροπίας ανάμεσα στη μουσική και στο δράμα. Και το μεγαλείο του στη σαφήνεια και τη δύναμη την οποία πρόβαλε και προωθούσε το όραμά του. Η παράσταση που εμείς θα παρακολουθήσουμε μαγνητοσκοπήθηκε στο Glyndebourne το 1982 και σήμανε την αποχώρηση από το λυρικό θέατρο της μεγάλης Αγγλίδας μεσοφώνου Janet Baker. Η Janet Baker διάλεξε τον χώρο αυτό, το Glyndebourne, και το έργο αυτό στη σκηνοθεσία του Sir Peter Hall, γιατί στο Glyndebourne έκανε πριν 26 χρόνια τον ντεμπούτο της σαν μέλος της χοροδίας και γιατί το έργο αυτό, Ορφέας και Ευρυδίκη, ήταν ταυτισμένο με την μεγάλη Αγγλίδα κοντράλτο Κάθλιν Φεργέ. Και είναι γνωστό ότι κερδίζοντας ένα διαγωνισμό στη μνήμη της Φεργέ, ξεκίνησε η Janet Baker τη δική της σταδιοδρομία. Τώρα γιατί στην ηλικία των 49 ετών αποφάσισε να εγκαταλείψει το λυρικό θέατρο. Λέει η ίδια ότι οι περισσότεροι ρόλοι που προορίζονται για τη μεσόφωνο είναι ρόλοι δυναμικοί που χρειάζονται νιάτα. Και αν και μου λένε πολλοί ότι μπορώ ακόμα να σταθώ στη σκηνή, εγώ η ίδια δεν αισθάνομαι σωστά. Και για να μπορέσω να πείσω τους άλλους, πρέπει πρώτα να μπορώ εγώ η ίδια να πείσω τον εαυτό μου. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν την όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ, αφού πρώτα ακούσουμε την ίδια την Janet Baker να μας μιλάει για την πλοκή, για την υπόθεση της όπερας.